Ευχαριστώ. Άφησε πάλι τριφυλό. Κάθε πέρα. Η φώνησε στις Παπαδιαμάντη των Ρίγα και Αποστόλου ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι από την ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κυπαρισίας Κλαυσίγελος, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου. Η σημερινή παράσταση ήταν το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας που κάναμε για αρκετούς μήνες, με δύσκολες συνθήκες. Τέλος πάντων, νομίζω τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή είχαμε ένα ωραίο αποτέλεσμα, βγήκε αυτό που ήθελα. Φάνηκε αυτό. Είμαι ευχαριστημένος πολύ και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που αγκαλιάζει αυτή την ομάδα τόσο ζεστά. Ελπίζω ότι ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Νομίζω ότι δεν θα χάσετε. Σας περιμένουμε όλους στο Αλέκος Παπαδόπουλος να γελάσουμε μαζί, να συγκινηθούμε μαζί, να βιώσουμε. Ελάτε να μας δείτε. Ελάτε γέλιο. Μας έδειξε για άλλη μια φορά και φέτος ότι είναι υπέροχη η ομάδα του Κλαυσίγελου. Συγχαρητήρια και στο ΜΕΣ για όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνει. Εμείς σαν Δήμος θα είμαστε πάντα αρρωγός σε όλες τις προστάθειες, σε όλους τους συλλόγους, σε όλη την τριφυλία. Μια εξωφρενική κωμωδία στις παρυφές του σουρεαλισμού, όπου έξι φώνησεις είναι ταυτόχρονα και θύματα. Αυτό το οφείλουμε πρώτα απ' όλα στο σκηνοθέτη μας, στον κύριο Κώστα Λαό, ο οποίος επέμενε πολύ για τις πρόβες και μας βοήθησε, είναι πολύ υποστηρικτικός άνθρωπος και προσπάθησε να βγάλει από την κάθε μία και τον κάθε έναν μας το καλύτερο. Ξεκαρδιστική η παράσταση, να έρθουν όλοι να τη δουν. Με πολύ ταλέντο τα νέα παιδιά. Εκτός από 2-3 άτομα που έχουμε ξαναπαίξει, τα καινούργια παιδιά είναι υπέροχα. Το θέατρο είναι έρωτας, δίνουμε το είναι μας. Είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, όπως πολύ εύστοχα είχαν πει πέρυσι ο σκηνοθέτης μας, για την πολύ καλή και αγαπημένη παράσταση που κάναμε το Φούστα Μπλούζα. Έτσι και φέτος συνεχίζουμε με μια καινούργια παράσταση. Η οποία sold out κατευθείαν με την πρώτη μέρα. Πιστεύω ότι την αγάπησε ο κόσμος. Οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας έχουν πολλές δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή το μόνο που σκέφτομαι είναι οι υπόλοιπες παραστάσεις που έχουμε μπροστά μας, γιατί έχουμε άλλες 8 εδώ στην Κυπαρισία. Έχουμε σίγουρα προγραμματίσει 2 παραστάσεις στην Καλαμάτα και επίσης ό,τι άλλο προκύψει καλοδεχούμενο, ώστε να το δει ο περισσότερος κόσμος γίνεται αυτό, γιατί είναι μια δουλειά που κοπιάσαμε πάρα πολύ όλοι. Και είναι μια δουλειά που την αγαπήσαμε πάρα πολύ. Αγαπηθήκαμε πάρα πολύ και μεταξύ μας. Τα δώσαμε όλα. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά. Με τις δυσκολίες που είχαμε, με τους άγχους μας, με το στρες μας, βγάλαμε μια πολύ ωραία παράσταση. Η θεατρική ομάδα Κλαυσίγελος του ΜΕΣΚ τόλμησε ξανά και στήριξε νέα μέλη, ερασιτέχνες, παθιασμένους με το θέατρο. Η παράσταση που έκανε πρεμιέρα την περασμένη Κυριακή στην αίθουσα Αλέκος Παπαδόπουλος στην Κυπαρισία θα συνεχιστεί μέχρι και τις 6 Απριλίου στον ίδιο χώρο. Θέλω να έρθετε περισσότεροι, γιατί όσο περισσότερος κόσμος υπάρχει, τόσο καλύτερα περνάμε κι εμείς. Και είναι όλο αυτό ένα μαγικό πράγμα το οποίο συμβαίνει.